εγώ θα ήθελα πάρα πολύ και πιστεύω ότι και αυτό θα το πετύχουμε, να γίνει μια μεγάλη συζήτηση και είναι μεγάλη ευκαιρία για ένα θέμα που είναι ιδιαίτερο και στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει γίνει τέτοιο τραπέζι, τέτοια ενότητα, και αφορά τη δημόσια περιουσία. Γιατί εξαιρετικά κρίσιμος παράγων στον αγώνα όλων για την ανάπτυξη στη δική μας περιοχή είναι και η αξιοποίηση και ο τρόπος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη στην περιοχή μας. Και νομίζω ότι και αυτό έχει γίνει ήδη κατανοητό και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε, σε αυτό είναι δικό μου τουλάχιστον αίτημα, νομίζω θα έχουμε το OK και από το γραφείο του Πρωθυπουργού, τόσο ώστε να κάνουμε και τη συζήτηση για τη δημόσια περιουσία στον τόπο μας. Ξαναλέω, είναι δύσκολη καιρή αυτή που περνάει η χώρα μας. Δυστυχώς οι αγωνίες μεγαλώνουν, γιατί και το περιβάλλον το διεθνές και το περιβάλλον το διεθνές στην περιοχή μας μας δίνει αγωνίες. Η συμπεριφορά της γείτονος χώρας της Τουρκίας είναι μια συμπεριφορά, την οποία, όπως σας είπα και την τελευταία φορά που σας μίλησα, είναι μια δύναμη πια στην περιοχή η οποία εργάζεται ενάντια στην ειρήνη. Λοιπόν, και για μας δεν είναι ένα θεωρητικό μέγεθος αυτό, δεν είναι μια θεωρητική προσέγγιση, είναι απολύτως πρακτική. Βιώνουμε καθημερινά την επιθετικότητα της Τουρκίας. Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, μαζί με την δημοσιονομική κρίση που περνάει η χώρα, μαζί με την κρίση αξιών που έχει και θεσμών, και βεβαίως και με την πολιτική ζωή της χώρας να είναι συνέχεια σε μια έτσι αναταραχή, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αυτά που είδαμε και χθες, παρακολουθήσαμε στην Ολομέλεια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Νομίζω ήταν μια εικόνα η οποία, πιστεύω, τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας μάλλον την προβλημάτισε. Την προβλημάτισε. 29 και 30 Μαρτίου λοιπόν στη Ρόδο, το στοίχημα το δικό μας, να φέρουμε αποτελέσματα, να πείσουμε, να παρουσιάσουμε σωστά από τη δική μας την πλευρά, και από εκεί και πέρα να μας αποδείξει και η κυβέρνηση ότι έχει ανοιχτά αυτιά, ότι επιτέλους κατανοεί την ενισχυωτικότητα, να σταματήσει όλη αυτή η θεωρία, γιατί λόγια πάρα πολύ ωραία, αλλά τα νησιά έχουν χτυπηθεί τα τελευταία χρόνια αλίπητα, πραγματικά αλίπητα, έχουν κυνηγηθεί, έχουν στοχοποιηθεί, έχουν απολέσει πάρα πολλά μέτρα τα οποία τους έδιναν μια δυνατότητα να στέκονται με κάποιο τρόπο. Και επιτέλους, αυτό που λέμε νησιωτικότητα και νησιωτική πολιτική, να τη δούμε με εξαγγελίες οι οποίες θα γίνονται πράξη. Και πεδίο δόξης λαμπρών εδώ για όλους. Και κυρίως βεβαίως για το κυβερνητικό σχήμα και το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο κάθε υπουργός θα μπορέσει εδώ ενώπιον μας να μας πει πώς αυτός αντιλαμβάνεται τον όρο νησιωτικότητα. Γιατί να πω ότι θα το περιορίσουμε στο χαρτοφυλάκιο ενός υπουργού θα είναι άδικο. Και λάθος από την πλευρά μας, όχι μόνο άδικο. Και λάθος από την πλευρά μας. Είναι οριζόντιο το θέμα, είτε είναι υγεία, είτε είναι παιδεία, είτε είναι πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε είναι περιβάλλον, είτε είναι μεταφορές, παντού. Σε όλες λοιπόν, σε όλα τα χαρτοφυλάκια τα κυβερνητικά, ο κάθε υπουργός θα πρέπει εδώ πια μπροστά στους νησιώτες να πει ο ίδιος πώς αντιλαμβάνεται αυτό στην νησιωτικότητα, τι σημαίνει για τη δική του, για το δικό του χαρτοφυλάκιο, το νομοθετικό του έργο, τις δράσεις του, τις πρωτοβουλίες του, και πώς αυτό θα αποτυπωθεί.